Καταρχάς να πούμε καλό μεσημέρι στον Σπυρόπουλο. Σαν να παίζω, σαν να παίζω εγώ με τον Σπυρόπουλο τώρα. Λοιπόν, Ανδρέας Σπυρόπουλος, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς κανένα μπάσκετ παίζετε, κανένα μπουζούκι πάτε, τίποτα. Εδώ έχουμε αναλόγως τώρα τα γούστα του καθενός. Κανένα γήπεδο, τίποτα. Τα κάναμε όλα όταν είχαμε χρόνο. Τώρα δυστυχώς έχουμε τώρα λιγότερο. Τώρα είστε κενός μπαμπάς εσείς, να πούμε, κύριε Σπυρόπουλε. Οπότε μπορείτε να μας απαντήσετε επί παντός επιστητό, από τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο μέχρι συμβουλές για νέους γονείς. Πάντα στη ζωή υπάρχουν προτεραιότητες. Τώρα προτεραιότητα είναι πάνω απ' όλα το παιδί και μετά όλα τα υπόλοιπα. Ωραίος αθλητισμός, θα θέλουμε να επανέλθουμε και να πηγαίνουμε για μπάσκετ. Μου αρέσει πάρα πολύ και εμένα. Δεν κατάλαβα το σχόλιο όμως που κάνετε. Φαντάζομαι ότι θεωρείτε. Επειδή είστε εσείς πιο ψηλός από μένα, αντιστοίχως ο Μητσοτάκης πιο ψηλός από τον Ανδρουλάκη, πού να σας αντιμετωπίσουμε, αν παίζαμε μπάσκετ. Νομίζω ότι ο Ανδρουλάκης είναι πολύ καλύτερος παίχτης από τον Μητσοτάκη. Γι' αυτό το στο μπάσκετ, λέτε. Σε όλα νομίζω ότι είναι, αλλά εξαρτάται. Εξαρτάται το σπορ. Στο μπάσκετ είναι ένα πλεονέκτημα, το έχει ο Μητσοτάκης, δεν μπορεί να πει. Ναι, το μακρινό όμως είναι σημαντικό. Σωστό, σωστό. Να μην πλησιάζει κοντά στο καλάθι, λέτε. Λοιπόν, τώρα που είπατε ότι ο Ανδρουλάκης είναι καλύτερος παίχτης σε όλα. Μπορείτε να μας πείτε, κύριε Σπυρόπουλε, εσείς πώς βλέπετε πια να κορυφώνεται σχεδόν αυτή η προεκλογική περίοδος, γιατί είμαστε 10 μέρες πριν από τις ευρωεκλογές. Σας έχουμε δει και εσάς να κάνετε πολλές περιοδίες. Παρά τα όποια προβλήματα, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση στις μετρήσεις και μάλιστα με μια πολύ μεγάλη διαφορά και από το ΠΑΣΟΚ και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σας έχω πει πολλές φορές ότι είναι καλό να παρακολουθούμε τις μετρήσεις, αλλά δεν είναι θέσφατο αυτό το οποίο. Μετράνε με αυτό το οποίο θα συμβεί στην πραγματικότητα. Και το είδαμε με τον πιο καλό τρόπο και στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου, αλλά και στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος, η κοινωνία, θα εκπλήξει ξανά με το αποτέλεσμα που θα δώσει στις ευρωπαϊκές εκλογές. Το βλέπω παντού όπου πηγαίνω, το αισθάνομαι, ζητάει μια άλλη πολιτική, είναι βαθιά απογοητευμένη από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δημιουργεί όλο και περισσότερες ανισότητες στην ελληνική κοινωνία, είναι αν θέλετε θυμωμένη με τον τρόπο τον οποίο αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ακρίβειας και πλέον του κόστους ζωής. Άρα εσείς λέτε θα διαψευστούν οι μετρήσεις που παρακολουθούμε? Εγώ πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει πάρα πολλές απώλειες σε σχέση με το αποτέλεσμα των εκλογών του Μαΐου. Ότι θα είναι ψαλιδισμένα δηλαδή τα ποσοστά της. Πολύ πιο χαμηλά. Πάντως, και εδώ έχει μια σημασία, κύριε Σπυρόπουλε. Όντως έτσι είναι όπως το λέτε. Πιθανότατα η Νέα Δημοκρατία θα είναι πιο κάτω ξεκάθαρα από το 41% του περασμένου Μαΐου και Ιουνίου. Παρόλα τα αυτά. Του προηγούμενου, μάλλον, γιατί έχει αλλάξει χρονιά. Παρόλα τα αυτά, φαίνεται να έχει από το δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ δημοσκοπικά διπλάσια διαφορά σχεδόν. Δηλαδή, ακόμα και στις χειρότερες δημοσκοπήσεις, η διαφορά της είναι σχεδόν διπλάσια. Εσείς, και από εσάς βεβαίως ακόμα μεγαλύτερη, εσείς βλέπετε αυτή την περιβόητη συζήτηση περί αντίπαλων δέους από την πλευρά της κεντροαριστεράς να καθυστερεί εν τέλει? Να βρεθεί το πρόσωπο εκείνο που πραγματικά θα μπορούσε να εκφράσει πολιτικά τον κόσμο αυτόν που δεν ξέρει τι να κάνει. Που είναι κεντροαριστερός και δεν ξέρει τι να κάνει. Καθίστε να δούμε πρώτα ποιος θα είναι δεύτερος και με ποια δυναμική θα είναι δεύτερος. Γιατί ξέρετε, εμείς έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια και τους στόχους που έχουμε βάλει μέχρι στιγμής τους έχουμε πετύχει. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε μια ανωδική πορεία και αυτό θα καταγραφεί και στις ευρωπαϊκές εκλογές. Και κύριε Φουσκίδη, το ΠΑΣΟΚ έχει πρόεδρο, ο οποίος μάλιστα. Έχει αντιπαραδεθεί με τον κύριο Μητσοτάκη και με αυτό το σύστημα διακυβέρνησης όπως το είχε δημιουργήσει και το έχει δημιουργήσει το Μέγαρο Μαξίμου και κατάφερε να φύγουν τρεις υπουργοί οι οποίοι ήταν μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου και χάρασαν την πολιτική μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό είναι μια επιτυχία. Άρα εσείς λέτε, κύριε Σπυρόπουλο, ότι το βράδυ της Ευρωκάλπης, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα, καλά αν είναι καλά προφανώς, αν δεν είναι τόσο καλά και τα επιθυμητά, δεν θα ανοίξει κάποια κουβέντα, λέτε, την επομένη μέσα στο κόμμα? Εγώ συζητώ. Αν δεν είναι, λέτε, το επιθυμητό. Εγώ συζητώ και είμαστε 10 μέρες πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές με άξονα τι είναι καλό για τον τόπο. Για τον τόπο είναι καλό να υπάρχει μια σοβαρή, αξιόπιστη και με πρόγραμμα αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό είναι σίγουρο. Και αυτή πρέπει και μπορεί να είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει όλο το τελευταίο διάστημα ότι όχι μόνο μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο μπορεί να συγκρουστεί με αυτά τα οποία οδηγούν τη χώρα πίσω και ενώ και τα οικονομικά συμφέροντα τα οποία κερδοσκοπούν εις βάρος του ελληνικού λαού με την ανοχή της κυβέρνησης. Αυτά που λέτε συνεχώς τα συμφέροντα, ποια είναι? Θέλετε να μας τα ονοματίσετε? Ναι, φυσικά να σας τα ονοματίσω. Πριν από μερικά χρόνια είχαμε την ενεργειακή κρίση. Εκεί είχαμε τεράστια υπερκέρδη ορισμένων εταιριών εις βάρος του ελληνικού λαού που πλήρωνε πάρα πολλούς μεγάλους λογαριασμούς. Φορολογήθηκαν ελάχιστα και μάλιστα μετά από αρκετά χρόνια. Προχωράμε μέχρι και σήμερα και βλέπουμε τις τράπεζες
που όχι μόνο βγάζουν τεράστια κέρδη από τη διαφορά των επιτοκίων καταθέσεων και δανείου, αλλά χρεώνουν απίστευτα ποσά σε κάθε τραπεζική συναλλαγή. Για τις προμήθειες, λέτε τώρα. Τις προμήθειες. Δηλαδή την ώρα που καλούμε. Δεν θα έπρεπε λοιπόν όλες οι πολιτικές δυνάμεις για το συγκεκριμένο αυτό θέμα, για παράδειγμα, να εκπονήσετε μια πολιτική σε μια κατεύθυνση, να ανακουφιστεί ο κόσμος. Θα να συμφωνήσετε. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνά. Οι πολιτικές δυνάμεις, ποιες πολιτικές δυνάμεις? Το ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνοι, αλλά υπάρχει κάποιο κόμμα μιλήσει... που να μην θέλει να ελαφρυνθεί ο πολίτης από τις προμήθειες. Μου είπατε ποια είναι τα οικονομικά συμφέροντα τα οποία ευνοούνται από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Σας είπα λοιπόν την ενέργεια, σας αναφέρω το ζήτημα των τραπεζών, να πάμε και στο ζήτημα της ακρίβειας. Να πάμε σε αυτό. Στο ζήτημα της ακρίβειας. Καταγεγραμμένα υπάρχουν πολυεθνικές και τεράστιες εταιρείες οι οποίοι πουλούν στην Ελλάδα προϊόντα σε πολύ υψηλότερες τιμές από ότι τα ίδια προϊόντα στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς τι κάνουμε? Απλά παρακολουθούμε τη συζήτηση ενώ η κυβέρνηση και στέλνουμε μια επιστολή στην κυρία Φόντερ Λάιεν για τα μάτια του κόσμου. Εσείς είστε σύμφωνος με την επιστολή αυτή, τουλάχιστον ως προς την ουσία και το περιεχόμενό της, σας ρωτώ. Ως ΠΑΣΟΚ συμφωνείτε, δηλαδή ότι θα έπρεπε να υπάρξει ευρωπαϊκή παρέμβαση γιατί είναι ο μόνος δρόμος προκειμένου να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις στην πλευρά των πολυεθνικών εταιριών και της τιμολογιακής τους πολιτικής από χώρα σε χώρα? Οι παρεμβάσεις θα μπορούσαν να γίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρεμβάσεις από την ελληνική κυβέρνηση, κύριε Βουσκίδη, έπρεπε να έχουν γίνει τόσα χρόνια. Αυτό το οποίο συμβαίνει, δεν το έχουμε αναδείξει εμείς στον πολιτικό διάλογο? Πόσες φορές έχουμε πιέσει την κυβέρνηση να λάβει πρόστιμα, μεγάλα πρόστιμα, όχι αυτά τα οποία βάζει για τα μάτια του κόσμου? Αυτή τη στιγμή, αν δει κάποιος τα πρόστιμα τα οποία έχουν επιβληθεί σε σχέση με τα κέρδη αυτών των εταιριών σε βάθος τριετίας, θα καταλάβουν ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό. Είναι σαν να λέμε σε αυτές τις εταιρείες: δεν πειράζει, κερδοσκοπήστε και άλλο εις βάρος του ελληνικού λαού. Απλώς, κύριε Σπυρόπουλε, επειδή ένα από τα θέματα που συζητάτε πολύ έντονα στο κομμάτι της ακρίβειας και που πράγματι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει πρόταση, έχει να κάνει με την μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, για παράδειγμα. Ακούμε συνέχεια τα κυβερνητικά στελέχη να αντιτείνουν ότι δεν μας παίρνει δημοσιονομικά να συμβεί αυτό, ότι θα υπήρχε τρύπα και ότι επί της ουσίας το μέτρο δεν θα ήταν τόσο αποτελεσματικό και χειροπιαστό. Μήπως αυτός είναι ένας λόγος που και ο κόσμος δεν σας δείχνει λοιπόν την εμπιστοσύνη που θα έπρεπε και φέρνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πρώτη θέση της προτίμησής του? Να μιλήσουμε για το ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα. Αρχικά το ΠΑΣΟΚ από την πρώτη στιγμή είχε πει ότι από την αρχή της κρίσης έπρεπε στοχευμένα να γίνει μείωση του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα, στα είδη τροφίμου. Αυτά που αποτελούν το βασικό καλάθι του νοικοκυριού. Όχι να πάμε σε μια μαζική και σε μια καθολική μείωση. Καλά, αυτό το λέει το ΚΚΕ. Του ΦΠΑ. Δεύτερο σημείο. Αυτό έπρεπε να συνδυαστεί και με μέτρα μόνιμου χαρακτήρα που θα ενίσχυαν το πραγματικό εισόδημα του πολίτη. Αυτή τη στιγμή, τα προηγούμενα χρόνια, τι συμβαίνει? Υπάρχει μια τεράστια αύξηση των έμεσων φόρων. Λόγω της αύξησης του πληθωρισμού και της αύξησης των τιμών των προϊόντων και των υπηρεσιών, έχουμε αυξημένα έσοδα από έμεσους φόρους. Αυτό είναι ένα άδικο φορολογικό σύστημα, το λένε όλοι οι οικονομολόγοι. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, η κυβέρνηση, παίρνει αυτούς τους φόρους και τους μετέφερε με επιδοτήσεις στους πολίτες με τα λεγόμενα PAS πριν από τις εκλογές. Μετά τις εκλογές δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Μια μικρή αύξηση μόνο στον κατώτατο μισθό. Οπότε όλα αυτά ήταν στοχευμένα μέτρα. Όπως παραδείγματος χάρη και για τους χαμηλοσυνταξιούχους, είχαμε μιλήσει για την επαναφορά του ΕΚΑΣ που είχε καταργηθεί επί ΣΥΡΙΖΑ, για κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, δηλαδή για τους ανθρώπους που παίρνουν 300 και 400 ευρώ επιπλέον. Μιλήσαμε για μια γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού που να συνδυάζεται με τον πληθωρισμό. Στη συνέχεια θα πρέπει να έχουμε μια στόχευση στη στεγαστική πολιτική. Γι' αυτό σας μίλησα στην αρχή για κόστος ζωής. Πάντως σε αυτά αναφέρεται σχεδόν κάθε μέρα ο Πρωθυπουργός. Εγώ τον παρακολουθώ στη συνέντευξη. Θέλει να συζητήσουμε για τη στεγαστική πολιτική. Το ΠΑΣΟΚ από την αρχή. Είπε, για παράδειγμα, συγγνώμη, ο κύριος Μητσοτάκης, ότι θα φέρουμε και αμέσως μετά τις εκλογές κάποια ακόμη μέτρα για τις πλατφόρμες Airbnb. Πόσο καιρό τα έλεγε το ΠΑΣΟΚ? Πόσο καιρό ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ είχε πει για μέτρα και για ένα πρόγραμμα για τη στεγαστική πολιτική, με κατοικίες οι οποίες θα δίνονταν με χαμηλότερα ενίκια? Είχαμε μιλήσει για κατοικίες οι οποίες θα μπορούσαν να ανταχθούν 250.000 στο Ταμείο Ανάκαμψης και δεν το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Όπως και για στοχευμένα μέτρα όσον αφορά το ζήτημα του Airbnb και της κατάργησης Golden Visa. Όλα λοιπόν γίνονται με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς, με πολλά χρόνια που έχουν περάσει, με τις τιμές οι οποίες έχουν αυξηθεί σχεδόν 45% στα ενίκια, με το 50% του μισθού ιδιαίτερα στα νέα ζευγάρια για να πηγαίνει στο ενίκιο, και ζητάμε αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν οικογένεια και να κάνουν παιδιά. Άρα λοιπόν όλα καθυστερούν τόσο πολύ γιατί ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία δεν θέλουν να ακούσουν μια αντιπολίτευση η οποία, εκτός από κριτική, και μιλάω για το ΠΑΣΟΚ, είναι στοχευμένη,
παράγει πολιτική και προσπαθεί να αντιμετωπίσει με ορθό λόγο και πρακτικές λύσεις και βέλτιστες λύσεις που εφαρμόζονται και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη τα μεγάλα ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας, όπως η στεγαστική πολιτική. Λοιπόν, πέραν του προγράμματός σας, να επιστρέψουμε λίγο στα πολιτικά. Είπε νωρίτερα εδώ στην Χρυσίνα την Κοράκη, στον Δημήτρη Τοντάκη, ο Πρωθυπουργός, ότι θα φέρει πριν από το 2025 στη Βουλή το θέμα της επιστολικής ψήφου και για τις εθνικές εκλογές και θα ήθελα να μου πείτε αν θα το στηρίξετε. Ωραίο αυτό πρώτο τώρα, ε. Ναι. Γιατί? Εμείς ήμασταν θετικοί από την πρώτη στιγμή που ήρθε στη Βουλή και συζητήθηκε στην Επιτροπή, μάλιστα, της Βουλής, το ζήτημα της επιστολικής ψήφου. Και για εθνική κάλπη, έτσι. Και είχαμε πει ότι θα το συζητήσουμε εφόσον εφαρμοστεί πετυχημένα και στις ευρωπαϊκές εκλογές, φυσικά και στις εθνικές εκλογές. Εμείς θέλουμε να πείσουμε τον πολίτη να συμμετέχει με όποιον τρόπο μπορεί σε όποιες εκλογές έχουμε μπροστά μας. Πρέπει να διευκολύνουμε τον πολίτη έτσι ώστε να συμμετέχει σε εκλογές, να ψηφίσει, να αποφασίσει ο ίδιος και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Οπότε θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε να του δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία. Εσείς, γραμματέα, πιστεύετε, επειδή για ένα διάστημα, το λέγαμε εδώ και με το Θανάση, βλέπαμε ότι το Πασόκ έχει μια αρκετά μεγάλη ανωδική σε σύγκριση με τον ΣΥΡΙΖΑ που πέρασε και μια διάσπαση. Από ένα σημείο όμως και μετά, φαινόταν στις μετρήσεις ότι παγιώνεστε στην τρίτη θέση. Θα το δούμε βεβαίως το βράδυ των ευρωεκλογών. Θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι μπορεί να σας έχει στοιχήσει σε εισαγωγικά αυτή η εικόνα που είδαμε μιας πολυφωνίας, εγώ θα πω, είτε στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, είτε στο θέμα με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Θανάση, δεν ξέρω αν ξεχνάω τώρα κάτι άλλο. Είτε στην υπόθεση με την συμφωνία των Πρεσπών. Πιστεύετε ότι θα μπορούσατε εκεί να είστε λίγο έτσι πιο ενιαίοι στη γραμμή που εκπέμπετε προς τον κόσμο σας? Με τη συμφωνία των Πρεσπών είχαμε μια ενιαία στάση και όταν ψηφίστηκε και τώρα. Δεν είχαμε κάποια διαφωνία. Στα άλλα δύο. Κάποιοι λένε ότι σας τύχησε, επειδή άπαντες αναγνωρίζουν ότι σε επίπεδο πολιτικών θέσεων πράγματι το ΠΑΣΟΚ, αν μη τι άλλο, έχει μια πιο δομημένη έτσι, αξιολόγηση των πραγμάτων σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Παρ' όλα αυτά, μια σειρά από πισωγυρίσματα στο θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων, πιστεύετε ότι σας τύχησαν σε έναν κόσμο δικό σας εντός εισαγωγικών? Δεν νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κανένα πισωγύρισμα, ούτε καμία αλλαγή στάση. Γιατί είχα ακούσει και τον Πρωθυπουργό στη Βουλή να λέει ότι άλλα λέγαμε πριν και άλλα ψηφίσαμε τελικά μετά. Μάλλον ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία δεν παρακολουθεί ακριβώς το τι λέει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ άνοιξε αμέσως μετά τις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου μόνο του τη συζήτηση για την παιδεία. Η συζήτηση για την παιδεία δεν εξαντλείται, κύριε Φουσκίδη και κύριε Καντώνα, μόνο το αν θα φέρουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην Ελλάδα. Ξεκινάει από το σχολείο, από το νηπιαγωγείο, από το γυμνάσιο, από το λύκειο, από τη δημόσια παιδεία στο σύνολό της, πώς ουσιαστικά θα πρέπει να βοηθηθεί, θα πρέπει να ενισχυθεί για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε παιδιά φτωχότερων οικογενειών να έχουν μια ανάλογη πορεία στη ζωή τους τα επόμενα χρόνια, όπως είδαμε στις δεκαετίες του 80, του 90, του 2000. Μια κοινωνική κινητικότητα. Αυτό είναι το όραμά μας. Αυτό λοιπόν συνδυάζεται σε μια συνολική πρόταση για την αναβάθμιση του δημόσιου χαρακτήρα της παιδείας. Η μεγάλη μας διαφωνία με την πρόταση την οποία έφερε η κυβέρνηση και καταψηφίσαμε είναι ότι γίνονταν με έναν τρόπο αποσπασματικό και με μια διάθεση μόνο για να φέρουμε κερδοσκοπικά πανεπιστήμια στη χώρα μας και να εξυπηρετήσουμε συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Τα συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, είδατε, το συζητάμε δεύτερη φορά. Η Νέα Δημοκρατία σε μία σειρά από τομείς, το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα εις βάρος της κοινωνίας, εις βάρος των πολιτών. Εμείς είμαστε στην άλλη όχθη. Εμείς θέλουμε να στηριχθούν οι πολίτες. Εμείς θέλουμε να έχουμε ένα κοινωνικό κράτος ενισχυμένο με υγεία και παιδεία προς όλους. Ερώτηση τώρα. Αφήνουμε στην άκρη τον υποψήφιο ευρωβουλευτή για λίγο και πάμε στο γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Μετά θα περάσουμε στον πατέρα. Καλά, εννοείται. Ό,τι θέλετε. Μέσα. Στο πιο ωραίο κεφάλαιο, δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Κάτσε να περάσω εγώ στο γραμματέα. Στο γραμματέα που είναι πιο δύσκολο. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, εάν δεν έρθει η δεύτερη θέση το βράδυ των εκλογών, θεωρείτε ότι συνιστά πολιτική, είτε αφενός για το ΠΑΣΟΚ και αφετέρου, θα πρέπει να δείτε διαφορετικά το θέμα συνολικά, εγώ θα πω, της αναδιάρθρωσης κεντροαριστεράς, της ανασύνταξης κεντροαριστεράς? Το ΠΑΣΟΚ θα είναι στη δεύτερη θέση στις ευρωπαϊκές εκλογές και με ένα πολύ ενισχυμένο ποσοστό. Και θα δείτε ότι την επόμενη μέρα η συζήτηση θα είναι στο πώς θα μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε ακόμα περισσότερες προοδευτικές και κοινωνικές δυνάμεις που αγωνιούν για το μέλλον της χώρας απέναντι στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Απέναντι στην αλαζονία που εκπέμπουν οι δηλώσεις αλλά και οι πράξεις των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Απέναντι στην ανάγκη της κοινωνίας να εκφραστεί
ξανά η ελπίδα του λαού για κάτι διαφορετικό. Να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Σπυρόπουλε. Με ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως θα βλέπατε μελλοντική σας συνεργασία την επόμενη μέρα? Δεν έχουμε βέβαια εθνικές κάλπες, αλλά επειδή συνεχώς μιλάμε για την ανασύσταση της προοδευτικής παράταξης και το βλέπουμε αυτό να το βάζουν και τα μικρότερα κόμματα και η Νέα Αριστερά. Να προσθέσω σε αυτό που λες, με ένα κομμάτι και της Νέας Αριστεράς και με οποιοδήποτε άλλο κόμμα θεωρείτε ότι κινείται στην ίδια κατεύθυνση με εσάς, του προοδευτικού χώρου, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Σας ενδιαφέρει και αυτό? Το ΠΑΣΟΚ τον ενδιαφέρει πάντα η ανασύσταση και η δημιουργία ενός πλειοψηφικού ρεύματος στον προοδευτικό χώρο, στη λεγόμενη κέντρο αριστερά. Και τώρα αυτό είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ. Τώρα που η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας δημιουργεί, όπως είπα και πριν, συνεχώς περισσότερα διέξοδα και περισσότερο χάσμα μεταξύ των πολιτών. Ναι. Άρα λοιπόν το έχουμε ανάγκη. Το έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Mm-hmm. Καταρχήν το βλέπουμε παντού, όπου και να πάμε. Έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα, όχι μόνο οι υποψήφοι, αλλά και όλοι όσοι ασχολούμαστε με τις ευρωπαϊκές εκλογές. Υπάρχει κοινωνική ανάγκη αυτή τη στιγμή. Οπότε είναι δεδομένο ότι το ΠΑΣΟΚ θα κάνει ένα ευρύτερο κάλεσμα και μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές, εφόσον μας δώσουν και οι πολίτες τη δυνατότητα να ηγηθούμε, όχι να ηγηθούμε με όρους, αν θέλετε, κυριαρχίας. Θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι η προοδευτική παράταξη πρέπει να ξανά να δημιουργηθεί στη βάση της ελληνικής κοινωνίας, όχι με συγκολίσεις κορυφής. Αυτό το οποίο πετύχαμε στις αυτοδιοικητικές εκλογές, όχι μόνο στην Αθήνα, όχι μόνο στη Θεσσαλία, αλλά σε πάρα πολλούς δήμους ολόκληρη τη χώρα, είναι ότι κοινωνικές δυνάμεις και πρόσωπα τα οποία προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ δημιούργησαν ένα μεγάλο κοινωνικό ρεύμα. Δείχνει μια ένδυα, κατά τη γνώμη σας. Εγώ δεν θέλω να σταθούμε στα ποσοστά τώρα. Ο καθένας μπορεί να πει 5 πάνω, 5 κάτω ή οτιδήποτε, αλλά δημιουργεί, καταδεικνύει μάλλον μια ένδυα σε ό,τι έχει να κάνει με το στελεχειακό δυναμικό και τα πρόσωπα που ηγούνται αυτή τη στιγμή στην κεντροαριστερά. Το γεγονός ότι, όπως αποκάλυψε η πρόσφατη έρευνα της GPO, ακόμα ο Αλέξης Τσίπρας, ίσως επειδή έχει κυβερνήσεις, έχει το πλεονέκτημα αυτό, είναι στο μυαλό ενός σημαντικού ποσοστού ανθρώπων της ευρύτερης παράταξης εκείνος που θα μπορούσε να ηγηθεί εκ νέου μιας κατάστασης, εν πάση περιπτώσει, που θα μπορούσε να τεθεί απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εγώ θα μιλήσω τουλάχιστον όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα απίστευτα στελεχειακό δυναμικό. Mm-hmm. Και ο πρόεδρός του και η κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και το Ευρωπαϊκό Ψηφοδέλτιο. Είναι το καλύτερο ψηφοδέλτιο το οποίο έχουμε δει, όχι μόνο σε αυτές τις ευρωπαϊκές εκλογές, αλλά κατά την άποψή μου και στις όλες τις προηγούμενες εκλογές αναμετρήσεις. Με ποιότητα, με γνώση θεμάτων, mm-hmm. άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από την αγορά, γνωρίζουν πάρα πολύ σημαντικά θέματα που θα βοηθήσουν την Ελλάδα στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Άρα λοιπόν έχουμε ένα πλουραλισμό στελεχών και μπορούμε αυτό το πράγμα το διευρύνουμε ακόμα περισσότερο. Μάλιστα. Με κοινωνικά στελέχη που θα ενταχθούν σε αυτή την προσπάθεια, όπως έχουμε κάνει τα 3 χρόνια. Έχουμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια ανανέωσης του στελεχειακού δυναμικού, όχι μόνο όσον αφορά το πόσο νέα στελέχη έρχονται, αλλά όσον αφορά το πόσο κοινωνικά στελέχη που δεν έχουν κατέβει ξανά σε εκλογές, που δεν έχουν ασχοληθεί με τα κοινά. Το πρόγραμμα σήμερα τι έχει? Το δικό σας, λέμε, όχι του Πρόεδρου. Το δικό σας. Το πρόγραμμα σήμερα έχει κυρίως την κεντρική μου ομιλία αυτό στην Αθήνα, 7 η ώρα. Ωραία. Στο θέατρο Τζένι Καρέζη, όπου με μεγάλη χαρά θα συναντήσω φίλους, υποστηριχτές του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ανθρώπους της κοινωνίας, να ανταλλάξουμε απόψεις, να τους πω αυτά τα οποία εγώ θέλω να πετύχω. Εάν μπράβο, μιλάτε μεγάλα λόγια, λίγα και καλά να λέτε. Γιατί είναι μεγάλο το στοίχημα για εσάς τους πολιτικούς. Για να μην σας λένε μετά ότι άλλα λέγατε και δεν κάνατε τίποτα. Γι' αυτό σας το λέμε. Είναι σημαντικό. Να λες πράγματα τα οποία μπορείς λοιπόν να εφαρμόσεις. Σας ευχαριστούμε, κύριε Σπυρόπουλε, πάρα πολύ. Εγώ θα αγωνιστώ, εάν μου δοθεί δυνατότητα, να κερδίσουμε για την Ελλάδα. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ανδρέας Σπυρόπουλος.